Κύριε Γεωργιάδη, να ξεκινήσουμε βεβαίως από αυτό που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ως το βασικό κριτήριο και το εισπράττουμε και όλοι με το οποίο θα προσέλθουν οι πολίτες στην κάλπη στην Κυριακή 21 Μαΐου, την ακρίβεια, ακρίβεια και οικονομία. Είδαμε στα τελευταία στοιχεία μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, παραμένει στα ύψη ο πληθωρισμός των τροφίμων όμως. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα, αλλά το ερώτημα είναι τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση πέρα από το καλάθι, εάν επανεκλεγεί για αυτό το θέμα το οποίο πλήττει κυρίως τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ναι. Όπως είχα προβλέψει, έχουν ξεκινήσει ήδη και οι μειώσεις. Τις επόμενες μέρες, μαζί με όλα τα στοιχεία, θα βγάλω μια πολύ αναλυτική ενημέρωση με τις επωνυμίες των προϊόντων που τις τελευταίες 20 μέρες τα ράφια του σούπερ μάρκετ είχαν σοβαρές μειώσεις τιμών. Έχω ήδη κάνει ανάρτηση με τον έτοιμο κατάλογο ένας χάρη της Όλυμπος, όπου και στο γιαούρτι και στο βούτυρο και σε μια σειρά γαλακτοκομικών προϊόντων προχώρησε μειώσεις από 7 έως 17%. Και άλλες έχουν κάνει. Θα βγάλω αναλυτική λίστα. Είχα πει, αν θυμάστε, ότι από το Μάρτιο και μετά θα ξεκινήσουν και οι μειώσεις. Και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Επίσης, ο πληθωρισμός, δεν λέω το γενικό πληθωρισμό τώρα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα εξακολουθεί να έχει πτωτική τάση. Δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο αποτέλεσμα του μηνός Απριλίου. Πιστεύω όμως ότι θα είναι κάτω από το 14%. Είμαστε στα 14,1% τον Μάρτιο. Πιστεύω ότι πάμε κάτω το 14% και πιστεύω σημαντικά κάτω το 14%. Yeah. Άρα yeah. Η πορεία έχει πάει προς τα κάτω. Τα μέτρα που έχουμε λάβει λειτουργούν. Απόδειξη ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις λίγες χώρες με τριμμένα στα δάχτυλα της μιας χειρός που είχαν μείωση του πληθωρισμού το μήνα Απρίλιο, όταν στην υπόλοιπη Ευρωζώνη είχαμε αύξηση του πληθωρισμού. Άρα λοιπόν, για να είμαστε στους 5 με χαμηλότερο πληθωρισμό, για να έχουμε πτωτική τάση και στα τρόφιμα, πάει να πει ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει δουλεύουν. Και για να προλάβω τον κ. Σκουλέτη, γιατί η βασική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η μείωση του ΦΠΑ, θα πω ότι και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, γιατί αναφέρω αυτούς τους 4 μήνες, γιατί συγκρινόμαστε με την Ισπανία, την χώρα που το Δεκέμβριο ψήφισε και από 1η Ιανουαρίου εφήρμοσε 0% ΦΠΑ στα τρόφιμα και σε κάποιες κατηγορίες 5%. Η Ισπανία και τους 4 από τους μήνες που εφήρμοσε το μέτρο της μειώσεως του ΦΠΑ έχει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα από την Ελλάδα και μάλιστα με διευρυνόμενη τάση. Δηλαδή, ενώ τον Ιανουάριο η διαφορά μας στην Ισπανία ήταν 2%, η διαφορά μας τον Μάρτιο ήταν 3,5%, που σημαίνει ότι όχι μόνο η μείωση του ΦΠΑ δεν απέδωσε όσο τα δικά μας μέτρα, αλλά αντιθέτως το Ισπανικό κράτος συζητάει τώρα στη δικιά του Βουλή μήπως το μέτρο αυτό ήταν λάθος και πρέπει να το πάρουν πίσω και τα λεφτά που χάνουν, αυτοί έχουν υπολογίσει στην Ισπανία περίπου 700 εκατομμύρια από τις τελευταίες που μειώσαν, είχαν πολύ χαμηλούς τελευταίες, είχαν 4 και 10, να το μεταφέρουν με κάποιο τρόπο απευθείας στους καταναλωτές. Κύριε Γεωργιάδη, δηλαδή αυτό που κάνουμε με το υπόδειγμα της Κύπρου, η οποία μηδενίζει επίσης τον ΦΠΑ όμως τώρα. Πρώτα απ' όλα, η Κύπρος έχει ήδη χαμηλότερο πληθυσμό στα τρόφιμα από εμάς και χαμηλότερο γενικό πληθυσμό από εμάς. Η Κύπρος έχει μια δική της οικονομία που έχει πολύ χαμηλούς φόρους ούτως ή άλλως. Το πώς θα αποδώσει την Κύπρο η μείωση του ΦΠΑ δεν το ξέρω, γιατί δεν το έχει εφαρμόσει ακόμα. Θα το εφαρμόσει από 1η Ιουνίου. Άρα δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω για την Κύπρο. Για την Ισπανία όμως που το έχει ήδη εφαρμόσει 4 μήνες, σας λέω, όχι μόνο δεν έχει αποδώσει, αλλά αντιθέτως σας λέω ότι ο πληθυσμός τους είναι, δηλαδή η διαφορά τους με εμάς μεγαλώνει. Δεν μικραίνει.